Είναι η Ελευθερία Ρήγου και αυτός είναι ο μονάκριβος γιος της Αλέξανδρος, ο πιο πιστός της φίλος, ο πιο ισχυρός της σύμμαχος, η πιο σταθερή αγάπη σε έναν κόσμο που όλο αλλάζει. Μαμά και γιος, φίλοι, σύμμαχοι, τι είναι αυτό που σας εκφράζει περισσότερο? Είμαστε όλα μαζί, αν μου επιτρέπεις. Είναι μια σχέση και φιλική και μητρική. Πολλές φορές μου σπάει τα νεύρα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, λογικά είναι αυτά τα πράγματα. Είσαι από τα αγόρια που γνωρίζουν τα κορίτσια τους τη μαμά τους? Ναι, τα γνωρίζει, φυσικά και τα γνωρίζει, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην τα γνωρίζει. Αλλά εντάξει, δηλαδή δεν μου έχει πει ποτέ κάτι, αυτή δεν την εγκρίνω ή αυτή δεν μου αρέσει. Μια χαρά είναι τα κοριτσάκια που γνωρίζει, δεν. Τι να έχω, ποια ένσταση να έχω, αλίμονο. Είχα μια κοπέλα στο σπίτι εσωτερική που μαγείρευε, κράταγε τον οικοκυριό, κράταγε τον Αλέξανδρο, οπωσδήποτε. Γιατί είχα τότε δύο σύριαλ, θυμάμαι, πήγαινα το ένα στο άλλο, είχα παραστάσεις, πρεμιέρες. Ήθελα πιο πολύ χρόνο να αφιερώνω, όχι κάθε γενέθλια και κάθε όποτε μπορούσα, ας πούμε. Θυμάμαι τα βράδια που γύριζα κουρασμένη, έλεγα στον άντρα μου, τι έγινε, κοιμάται, μου λέει κοιμάται. Αυτός δεν είχε κοιμηθεί ακόμα, γιατί ήταν νυχτοπούλη. Και πήγαινα, χωνόμουν κάτω από τα σκεπάσματα και του βάζα και ένα CD που είχα χαλάρωσης. Και τον αγκάλιαζα και με έπαιρνε ο ύπνος μέχρι το πρωί. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Μη φύγεις, σε χρειάζομαι. Τι σου λείπει πιο πολύ από εκείνη την περίοδο? Η δουλειά, αγάπη μου. Η δουλειά, η πολλή δουλειά. Δεν πειράζει, ας κουραζόμουν. Ναι, και τα λεφτά που έβαζα. Ήτανε καλές εποχές τότε. Τώρα δεν μπορώ να τα βγάζω τώρα. Και τις δουλειές που έκανα τότε, δεν θα τα βγάζω τα λεφτά που έβγαζα τότε. Δεν θα τα βγάλω τώρα. Πέρασε από τον Καστρινάκη. Η μέρος ο Μίκλης πήγαν 60.000. 60? Φαντάζομαι τους τεμενάδες που θα σου έκανε. Πόσο σε στήριξε ο Αλέξανδρος στα δύσκολα? Πάρα πολύ. Με αξιοπρέπεια, μαμά, εδώ είμαι. Είσαι καλά? Αυτό. Προσπάθησα να είμαι κι εγώ δυνατή για τον Αλέξανδρο. Δεν του φορτώθηκα, όχι. Έκανα κι εγώ τον αγώνα μου μόνη μου, αλλά ήξερα ότι είναι εκεί. Το μόνο πράγμα που είχα να κάνω είναι να της λέω αν είναι καλά και να της λέω ότι στηρίζω και είμαι δίπλα της. Και από εκεί και πέρα, αν μου ζητούσε κάτι το οποίο μπορούσα να κάνω για να τη βοηθήσει, εγώ θα το έκανα. Θα ήμουν στη διάθεση να το κάνω και αυτό το έκανα. Εκείνη πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση ο Φελίνη, τα όνειρα των κλόουν στο στούντιο Κυψέλης και ολοκλήρωσε μόλις τα γυρίσματα για την ταινία μεγάλου μήκους «Ιερόσιλη». Εκείνος πηγαίνει στην τρίτη λυκείου, θέλει να γίνει σεφ και παράλληλα να σπουδάσει ηθοποιός. Εγώ τον απέτρεψα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάθε τρεις μήνες είσαι χωρίς δουλειά. Έχω νιώσει τις δυσκολίες στο πετσί μου. Ένας πάρα πολύ απαιτητικός χώρος. Να είσαι πάντα fit, να είσαι πάντα σωματικά υγιής, να είσαι πάντα εύμορφος, μην πάρεις ποτέ κιλά. Οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα όταν είσαι, όταν πώς ήμουν εγώ στη δεκαετία του 90, έτσι. Α, με έτσι εξηγείται. Γιατί όταν εγώ του μιλούσα για την κλίση, άλλα έλεγα εγώ, άλλα εκείνος καταλάβαινε. Γι' αυτό με έβαλε να υπογράψω και τη μήνυση. Λέω κι εγώ μήνυση επειδή βρήκα μια κλίση στο αυτοκίνητό μου. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας από τους λόγους που μείνατε με τον πρώην σύζυγό σου στο ίδιο σπίτι και μετά το χωρισμό. Ναι, είναι ένας λόγος. Έχουμε ένα παιδί μαζί. Ήταν εύκολο αυτό? Εντάξει, δεν το συστήνω στα ζευγάρια. Εμείς το κάναμε και για άλλους λόγους. Όταν είναι να χωρίζει ένα ζευγάρι, να χωρίζει. Σου έλειψε ποτέ ένα αδερφάκι? Καθόλου. Λέζα, συνέχεια μου έλεγε ότι το έλειπε αδερφάκι. Όταν ήμουν μικρός. Εγώ ήθελα κι άλλο παιδί, αλλά δεν έβγαινα οικονομικά. Θα έμπαινε στη διαδικασία να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου με ένα γάμο? Με γάμο δεν ξέρω. Αλλά φυσικά και θα την έφτιαχνα με τον κατάλληλο άνθρωπο. Θέλω κάποιο στήριγμα, φυσικά και θέλω έναν άνθρωπο. Το εκείνον. Ζήλες. Αλέξανδρε, εσύ θα ήθελες τη μαμά σου να τη δεις με έναν άνθρωπο να φτιάχνει πάλι τη ζωή της? Αρκεί να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα τον ήθελε η μητέρα μου και δεν την εκμεταλλευόταν. Τώρα
που έχουν περάσει τα δύσκολα, θυμώνεις με τον εαυτό σου που δεν βρήκε τη δύναμη να ανταπεξέλθει. Τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει να σε ρίχνει τόσο και να πέφτεις στα πατώματα και να μην μπορείς να σηκωθείς.